Χρόνια πολλά δεν είπαμε. Θα πούμε τώρα σε αυτό το βίντεο που θα ανοίξουμε Crown Zenith και One Piece από Panini. Έχω αυτό το κουτί εδώ πέρα μπροστά μου. Είναι super εξαιρετικό. Shiny Zamazenta, το έχω ξανανοίξει, που σημαίνει ότι τα Mystery Box θα εμπλουτιστούν. Η αγαπημένη μου μινιατούρα που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κουτιά. Αυτό θα πάει σε ένα Mystery Box ή ένα τυχαίο που θα είναι στο giveaway αυτού του βίντεο. Επόμενα για τη συλλογή μας, μία πανέμορφη κάρτα Shiny Zamazenta, sleeves, pin, να κάνει παρέα στην μινιατούρα, πάρα πολλά booster Crown Zenith και έπειτα θα δούμε τι έχει να μας πει εδώ πέρα η συλλογή της Panini, Epic Journey με One Piece, που έχουμε πάρει και μερικά booster για να εμπλουτίσουμε το άνοιγμα. Θα ξεκινήσω από το album φυσικά. Μπορώ να πω ότι έχουμε μια κλασική συσκευασία Panini για τη συλλογή. Περιέχει 3 μπουστεράκια και 5 που έχουμε πάρει εμείς, θα έχουμε 8 σύνολο. Και 2 κάρτες, 2 πάρα πολύ ωραίες συλλεκτικές κάρτες One Piece που θα πούνε κατευθείαν στο άλμπουμ που μας δίνεται μαζί. Το άλμπουμ έχει μέσα στικεράκια για να προσδιορίσουμε τις θέσεις μας για τη συλλογή και ξεκινάμε να βλέπουμε τι έχουμε μέσα εδώ πέρα. Κάρτες οι οποίες μοιάζουν ότι αν τις βάλουμε μαζί κοντά-κοντά θα δημιουργήσουν σχέδιο και απεικονίζουν αγαπημένους χαρακτήρες του One Piece. Βλέπουμε σε διάφορες πόζες, wanted, πολύ δυνατά σχέδια. Κοιτάξτε εδώ, για να πάρουμε μια ιδέα. Και ό,τι ανοίγω θα φύγει giveaway μαζί με το album σε έναν τυχερό από τους 2 νικητές που θα έχει το σημερινό giveaway. Να πω ότι θα κρατήσω κάποιες που μου αρέσουν. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ότι η Panini επέλεξε να μην φτιάξει κάποιο set με στατιστικά όπως κάνει ας πούμε π.χ. στο ποδόσφαιρο. Είναι πιο πολύ display κάρτες, καθαρά για συλλεκτικό κομμάτι, για να φτιάξετε μια συλλογή με αγαπημένες εικόνες από το One Piece. Και νομίζω ότι αυτή η επιλογή είναι πολύ δίκαιη, μιας και κυκλοφορεί το επίσημο card game του One Piece πλέον και όποιος θέλει να παίξει κάποιο card game με το συγκεκριμένο τίτλο θα μπορεί να πηγαίνει εκεί. Αλλά κανείς δεν μας εμποδίζει από το να φτιάξουμε μια πολύ όμορφη συλλογή με πολύ όμορφες κάρτες. Αγαπημένοι Crown Zenith, σούρχομαι. Πάμε στα δικά μας τώρα. Πολλά μπουστεράκια Crown Zenith, η αγαπημένη μου συλλογή του Pokémon TCG. Νομίζω ότι πιο εορταστικό το συγκεκριμένο set και πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε, γιατί συνήθως θα πάμε καλά με την Crown Zenith. Κάποια Coughing, Mr. Mime, ένα Potion, ένα Bidoof, Dusclops και ένα Lipard. Απλό rare. Το πρώτο μας μπουστεράκι. Δεύτερο μπουστεράκι. Λοιπόν, να δούμε. Μπορεί να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά και να ανεβάσουμε ρυθμούς καθώς περνάει η ώρα. Ένα Energy Retrieval το οποίο είναι χρήσιμο. Μία Pokeball και ένα Luxray σαν rare. Lost Vacuum, Λάξιο, Metang, Sunken, Bidoof, Confing, Salandi, Deoxys. Έσκασε μη το πρώτο μας hit και ένας Holo Aggron βρισκόταν ακριβώς από πίσω και αφού βρήκα hit,
Πάρτε code, το γνωστό παιχνίδι. Για να πάρετε μέρος στο giveaway του συγκεκριμένου βίντεο, θα πρέπει να αφήσετε comment. One Piece ή Pokémon, ποιος σας αρέσει πιο πολύ. Και μπορεί να, άμα έχετε πει One Piece και κερδίσετε, θα κερδίσετε τη συλλογή Panini του One Piece. Αλλιώς, αν έχετε πει Pokémon, θα κερδίσετε δύο Mystery Box από μένα. Όπως εγώ θα κερδίσω ένα Latias σε ένα πολύ πολύ ωραίο art. Και ένα πλεκτό Snorlax. Και επειδή βρήκα hit, πάρτε code. Chatot, Γιάνμα, Πόνιαρτ, Κρίκετοτ, Φρέντζιν Χισούι και ένα Ζεράωρα που λιάζεται στα λιβάδια. Δεν είχε hit, δεν έχει code. Δεν έχουμε βρει ακόμα κάποιο hit μπροστά, ενώ στη θέση του Ρέα, και έχουμε βρει κάποια ωραία art στη θέση του Reverse. Θέλω λίγο καλύτερη προσπάθεια από την ομάδα. Digging Duo, Σαγιαμίν, Ουλού, Χελιοπτάιλ, Πάντσαμ, Σουίτς, Σνόραντ, Χοπ, υπογεγραμμένος, δεν μας χάλασε, και ένα Χατερένε Β. Ορίστε, δείτε το και από κοντά, νομίζω δεν το έχω. Η συλλογή αυτή έχει hits. Έχει από τίμια μέχρι τρομερά και το βασικό είναι ότι έχει συχνά. Οπότε θα δούμε, θα πάρουμε προϊόν και θα δούμε hit και θα γουστάρουμε. Αυτό είναι το βασικό. Σερουμπί, Γιανγκούς, Ιμόλκα, Σάιθερ, Στάρλι, Μπελόσομ, Ουράνγκουρου. Καταπίνω τα μουστεράκια με την ταχύτητα του φωτός. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μπιντούφ. Έχω ανοίξει 100 μπιντούφ τον τελευταίο καιρό και είναι πάρα πολύ χρήσιμα και τα χρειάζονται όλοι. Energy Switch, Rare Candy, Μπιντούφ, Coughing, Sunken, Mime, Sings. Πάρτε μια χόλο ενέργεια, brother. Πού σε μπρο. Και ένα Berserker. Με Psychic Energy και ένα τζιράφαρικ από πίσω, Electric, Ultra Ball, Ponyard, Larvesta, Sinx, Energy Retrieval, Meowth, Baltoy και Executor, Seal, Graveler και Bellossom. Last Pack Magic. Κάτι πρέπει να έχει μέσα. Ξεκινώντας από μια Dark Energy, ένα Lost Vacuum, Λάξιο, Trekking Shoes, Ponyard, Snorant, Pancham, Sinks, Γουλού, να το Raihan! Είχε και μάλιστα είχε ένα από τα αγαπημένα μου supporter, έναν από τους αγαπημένους μου trainer της σειράς, σε full art δεν το είχα και από πίσω πάρε και ένα Rotom V-Star για να μην λες. Και αυτή παιδιά είναι η Crown Zenith, η αγαπημένη μου συλλογή, Drogo's Card Games Approves, και για κάποιο λόγο είναι η αγαπημένη μου συλλογή, γιατί με αγαπάει και αυτή. Έτσι είναι. Πάμε να δούμε τι πιάσαμε. Deoxys, Latias, Hop, υπογεγραμμένο, Χατερένευε, μία Holographic Ενέργεια, ένα Rotom V-Star και το Raihan. Και μην ξεχνάτε να κάνετε comment One Piece ή Pokémon για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Αν πείτε One Piece, θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για το Panini Set. Αν πείτε Pokémon, θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για δύο Mystery Box που θα τα πάρει ένας. Γι' αυτό το έκανα έτσι και όχι έτσι. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.